Στην παραλία είναι πολύ δύσκολο, ιδίως με πέτρες κάτω για λαβές. Είναι... θέλει λίγο εξάσκηση αυτό, παιδιά. Και όταν λέμε λίγη εξάσκηση εννοούμε... μερικά χρονάκια. Μερικά χρονάκια. Ναι. Εγώ προς το παρόν εξασκούμε στο να τραβάω βίντεο, ελπίζω να βελτιώνομαι. Γιατί σε σχέση με αυτές τις ασκήσεις που βλέπω εδώ μπροστά μου, παιδιά, εγώ ακόμη είμαι σε ένα πιο αρχάριο επίπεδο. Καμψούλες με θέα θάλασσα. Δηλαδή, εγώ έχω τη θέα θάλασσα. Αυτοί έχουν θέα την άμμο. Μπράβο, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Σε λίγο θα κάνουμε αλλαγή βάρδιας. Θα πάρω εγώ τις κάμψεις και εσύ το κινητό. Σούπερ, εδώ βλέπουμε ότι έχει και πολύ κόσμο που έρχεται και κατασκηνώνει στην παραλία. Αλλά δεν έχει και πάρα πολλούς τρελούς που κάνουν εδώ γυμναστική, έτσι. Ωχ, τι ωραία, τι ωραία. Τώρα θα δούμε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει... έχει γίνει λίγο κόκκινος. Έχει ξεροκαεί λίγο εδώ στην παραλία. Αλλά τι καλύτερα από μια πρωινή γυμναστική. Ο Βαγγέλης από δίπλα κάνει κάποιες πιο ιδιαίτερες κάμψεις. Είναι ουσιαστικά με το ένα χέρι και το άλλο υποβοηθούμενο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από λίγη γυμναστική στην παραλία με ήλιο, με υπέροχο καιρό και ωραία διάθεση. Μπράβο Κωνσταντίνε! Φίλαμε. Πάμε 100! Χίλιες! Σούπερ! Εντάξει, ο κόσμος δεν καταλάβει, είναι κλεψιμέικες. Κλεψιμέικες κάμψεις με το ένα χέρι της αποκαλεί αυτές η Νίκη. Λέει ότι ο κόσμος δεν θα καταλάβει τι εδώ κλέβει. Το καταλαβαίνετε? Καταλάβατε, φαίνεται? Εμένα δεν μου φαίνεται να κλέβει τίποτα πάντως, μια χαρά κάμψη με ένα χέρι μου φαίνεται. Τώρα τι εννοεί η Νίκη? Ένα στρατά χέρι. Πάνω. Ανεβαίνει στραβά πάνω, ναι, ναι. Τώρα που το λες, το πρόσεξα και εγώ, παιδιά, να το έκλεψε. Α, κάνουμε ένα αλλαγές τώρα για να πιάσουμε άλλα μέρη. Είναι καλή ιδέα αυτή, παιδιά, να εναλλάσσουμε την ίδια άσκηση. Για να πιάσουμε άλλα μέρη, άλλες μυϊκές ομάδες, άλλα μέρη του σώματος. Ο Κωνσταντίνος θα δοκιμάσει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Κάμψη με το ένα χέρι. Και για να δούμε πώς θα πάει. Εμένα μου φάνηκε πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Τέλειο. Και πάμε να κάνουμε άλλες 100 επαναλήψεις τώρα μόλις θα κλείσουμε το βίντεο. Και θα δείξουμε το τέλος μόνο. Θα δείξουμε την τελευταία επανάληψη στο τέλος. Για δοκίμασε και με το άλλο χέρι. Είναι δύσκολο όταν δεν έχεις το ένα από τα δύο χέρια κάτω να σε βοηθάει. Αλλά ο Κωνσταντίνος είναι ο μάστερ των κάμψεων. Και εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη, τον αδερφό μου, να κάνει κατακόρυφο και βουτιά. Είναι το κόλπο, το μοναδικό κόλπο του Δημήτρη. Που λέγεται, πώς λέγεται το κόλπο αυτό? Το tuck plant σε κατακόρυφο βουτιά, δηλαδή μπαίνει μέσα στην θάλασσα κατευθείαν και αυτό είναι η άσκηση. Είναι μέρος της άσκησης, δηλαδή άμα θέλει κάποιος να την κάνει πρέπει να έχει και μια θάλασσα. Και εδώ έχουμε το βέση, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο. Πρέπει να το διαδώσουμε αυτό το βέση. Πώς θα έκανες αυτό, Βαγγέλη? Πρώτη φορά χωρίς εξάσκηση. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχει εξασκηθεί καθόλου. Πόσα χρόνια θέλει για να το κάνει κάποιο αυτό? Ευληγησία θέλει κυρίω και δύναμη στο κορμό. Ανάλογα. Εξάσκηση. Θέλει και εξάσκηση. Δύναμη ψυχή θέλει. Αμάντια, όλα εξάσκηση θέλουν σε αυτή τη ζωή. Τι γίνεται, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα εξ αρχή. Κανένα χαπάκι να πάρουμε να τα μάθουμε κατευθείαν. Ένα στικάκι να βάλουμε στο κεφάλι μα να μπει η πληροφορία, να μην χρειαστεί τόσε επαναλήψει. Παιδιά, δεν γίνεται. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα είναι θέμα εξάσκηση. Πάμε τώρα να δούμε το Δημήτρη που θα κάνει εξάσκηση. Τώρα θα κάνει άλμα Ισμίκο. Εγώ το είδα, ήταν ρεκόρ. Ρεκόρ Guinness, λοιπόν, πάμε εδώ στην παραλία. Με τον Δημήτρη να πηδάει από την άκρη μέχρι σχεδόν την απέναντι μεριά της θάλασσας. Χάθηκε στο κινητό, δεν τον βλέπουμε, είναι σε μικρογραφία πλέον. Και ο Βαγγέλης θα μας δείξει άλλο ένα. Vessit. Από τα πλάγια, από τα πλάγια, λοιπόν. Έχουμε και την κατάλληλη γωνία. Εντάξει, τέλειο. Νομίζω ότι σε 10 χρονάκια μπορεί να έχω καταφέρει το 50% άμα αρχίσω τώρα. Εύκολο φαίνεται, κάτσε. Περίμενε. Τώρα είδα πως γίνεται, ναι. Άρα το έχω. Έχεις εσύ ευληγησία, έχεις δύναμη, άρα... Εντάξει, η εξάσκηση είπαμε δεν είναι τόσο σημαντική όσο το η δύναμη. Να πιστεύεις στον εαυτό σου. Ωραία. Το πιο σημαντικό είναι η προσπάθεια. Ωραία. Ωραία, Κωνσταντίνε, το έχεις. Πιστεύουμε όλοι σε σένα. 3. 2, 1 και σηκώνουμε σε vest seat. Ναι, το έκανε και ο Κωνσταντίνος.
Δεν έχω πάει στο πάτωμα, εντάξει. Θα το κόψουμε, θα το βάλουμε λίγο. Θα το παγώσουμε για μερικά δευτερόλεπτα και θα φαίνεται σαν να το κάνει. Όχι ότι το έκανε βέβαια. Μια χαρά ήταν. Τώρα θα πάρει ένα ύψωμα. Να την δεύτερη πέτρα, ώστε να υπάρξει μια μικρή βοήθεια που είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο εκατοστά. Γιατί δίνουν έτσι ένα χώρο στα χέρια να σπρώξουν πιο δυνατά το πάτωμα και έτσι έχεις μεγαλύτερο κενό. Είναι πολύ καλό, δεν χρειάζεται να τα ανεβάσεις λίγη στα γόνατα και χαρά το εκεί. Εντάξει, είναι ήδη εντυπωσιακό. Πολύ καλό. Μια απαραίτητη πρόαση να μπορείς να κάνεις αυτό. Τουλάχιστον. Χρειάζεται δηλαδή πολύ ευληγησία, λες, ε. Ναι. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εγώ το έκανα. Ναι, εγώ συμφωνώ. Το έκανες.